Ολοκληρώνονται οι εμβολιασμοί στα βοηδή για την οζώδη δερματίτιδα στο νομό Εύρου. Τι λέει για το θέμα ο Διευθυντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Σε ΦΕΚ τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών όλης της χώρας με ιδιαίτερη έμφαση στον Εύρο. Πώς κρίνει την εξέλιξη αυτή ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καΐσας. Αγιασμός στον ανακαινισμένο ενεωριακό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Λαγόδι Δημοτίχου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Συνεχίζονται στο νομό Εύρου τα επαναληπτικά εμβόλια στα βοηδή για την οζώδη δερματίτιδα όπως ήταν προγραμματισμένα μετά και τα τελευταία κρούσματα που σημειώθηκαν στη γειτονική Τουρκία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Τα εμβόλια παρέχουν προστασία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και κρίνονται απαραίτητα για την ανοσία των βοηδών απέναντι στη ζώα νόσο. Συνεχίζονται οι εμβολιασμοί στον Εύρο για την οζώδη δερματίτιδα καθώς υπήρξαν κρούσματα στη γειτονική Τουρκία πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Τα προληπτικά μέτρα εμβολιασμού αποτελούν προτεραιότητα των αρμόδιων ελληνικών υπηρεσιών. Προτεραιότητα της υπηρεσίας μας είναι ο εμβολιασμός των βοηδών κατά τις οζώδες δερματίτιδας. Είχαμε πει και το επισημάναμε ότι το εμβόλιο παρέχει μία ανοσία πολύ υψηλή και εφόσον αυτό γίνει σωστά, μας διασφαλίζει ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. Με το σκεπτικό αυτό και αξιολογώντας και τις προτεραιότητες της υπηρεσίας μας, η οζώδης δερματίδα τέθηκε στον πρώτο βαθμό αξιολόγησης. Παρά την υποστελέχωση των σχετικών υπηρεσιών από κτηνιάτρους, γίνεται μεγάλη προσπάθεια να καλυφθεί το κτηνοτροφικό κεφάλαιο των βοηδών στον Εύρο με τις απαραίτητες παρεμβάσεις εμβολιασμού. Με το γνωστό πρόβλημα που έχουμε, ότι δεν έχουμε κτηνιάτρους, παρόλα αυτά ο κτηνίατρος του Δημοτίχου αποκλειστικά εδώ και 15 μέρες ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και θα έλεγα ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι κατάφερε και έχουμε εμβολιάσει πλέον τα βοηδή του Δημοτίχου, τα οποία επισημαίνω ότι σε αριθμό είναι ο κύριος όγκος είναι στο Δημοτίχο. Είναι οι μεγάλες γαλακτοπαραγωγικές μονάδες τις οποίες έχουμε στην περιοχή μας, οι οποίες βρίσκονται το 80% στο Δημοτίχο και κατά συνέπεια με τον εμβολιασμό αυτό που έχουμε κάνει έχουμε καλυφθεί σε ό,τι αφορά την περιοχή του Δημοτίχου. Τώρα, σε ό,τι αφορά την περιοχή της Ορεστιάδος, είναι γνωστό ότι υπάρχει ένας κτηνίατρος, αυτός πηγαίνει, το έχουμε πει πολλές φορές, στα σφαγεία, μένει η Παρασκευή, η οποία είναι η μέρα εμβολιασμού, αλλά λαμβάνοντας υπόψη, όπως είπα πιο μπροστά, ότι το ζωικό κεφάλαιο, τα βοηδή είναι λιγότερα στην περιοχή της Ορεστιάδος και ότι και αυτός ασχολήθηκε με τους εμβολιασμούς τις τελευταίες 15 ημέρες, θα έλεγα ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και στην Ορεστιάδα, δεδομένου ότι και αυτές οι μονάδες που δεν έχουν εμβολιαστεί έχουν ακόμη την ανοσία που είχαν την ετήσια από τους προηγούμενους εμβολιασμούς και προχωράμε προς την κατεύθυνση αυτή, ελπίζοντας ότι σύντομα πλέον θα τελειώσουμε και τους εμβολιασμούς της Ορεστιάδας. Οι εμβολιασμοί μέσα στο καλοκαίρι θα έχουν τελειώσει, όπως ανέφερε ο κ. Δαδούσης, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο. Ο εμβολιασμός είναι ετήσιος. Και επειδή συνήθως τους εμβολιασμούς τους κάνουμε εμείς το καλοκαίρι, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, ώστε τα ζώα να έχουν και υψηλή ανοσία, ο σκοπός μας ήταν αυτός δηλαδή, τώρα είναι ακριβώς κλείνουν τον χρόνο, θα έλεγα, από τον προηγούμενο εμβολιασμό, αλλά υπάρχουν όμως και μονάδες, ειδικά στην Ορεστιάδα, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί και αργότερα και πέραν του Αυγούστου και επαναλαμβάνω, εντάξει, τα κουνούπια είναι ο παράγοντας, ο κύριος παράγοντας, ο οποίος μεταδίδει το νόσημα. Αλλά όπως είπα, εμάς μας ενδιαφέρει να κάνουμε τους εμβολιασμούς. Από εκεί και στέρα, τα κουνούπια κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εμείς, σαν υπηρεσία, είμαστε υποχρεωμένοι να εμβολιάσουμε. Οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι είναι υπό έλεγχο η κατάσταση και στην περιοχή της Ορεστιάδος και θα ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί. Δηλαδή αυτοί ελπίζω μέσα σε 15 μέρες θα έχουν ολοκληρωθεί και στην Ορεστιάδα.
Σε ΦΕΚ συμπεριλήφθηκαν τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών όλης της χώρας με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται όπως είναι ευνόητο στον ομό Εύρου. Εξάλλου, οι πλημμύρες είναι ένα φαινόμενο που πλήττουν για δεκαετίες την περιοχή με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα τόσο για τους κατοίκους όσο και για τις καλλιέργειες και το ζωικό κεφάλαιο. Ως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη χαρακτήρισε ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καΐσας το ΦΕΚ που περιλαμβάνονται τα σχέδια διαχείρισης πλημμυρών όλης της χώρας με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στον Εύρο, καθώς η περιοχή πολύ συχνά αντιμετωπίζει ακραία πλημμυρικά φαινόμενα. Έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Θα έλεγα ότι για πρώτη φορά βγήκε σε ΦΕΚ, ολοκληρώθηκε δηλαδή η όλη διαδικασία του πώς θα διαχειριζόμαστε τα νερά, πώς τις πλημμύρες, τι πρέπει να γίνει. Είναι μια επικαιροποίηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το διαδηλεκάνη απορροής του νομού Εύρου, για τον Εύρο συνολικά. Και επομένως καθορίζεται με βάση αυτά τα σχέδια που έγιναν πλέον νόμος του κράτους, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβουμε και οι ακροατές. Σημαντικό πρόβλημα κατά τη διάρκεια πλημμυρών είναι και η συνεννόηση με τις γειτονικές χώρες. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία λέει ακριβώς τι γίνεται με χώρες που διαχειρίζονται και πάνε δύο και τρεις χώρες μαζί. Λοιπόν, και καθορίζεται με την οδηγία αυτή, καθορίζεται ποια θα είναι ακριβώς η σχέση. Επομένως, η σχέση μας με τη Βουλγαρία καθορίζεται από αυτήν την οδηγία στη διαχείριση των νερών. Βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα με την Τουρκία, η οποία δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως πρέπει να γίνεται ξεχωριστή συμφωνία και ξεχωριστή συνεργασία. Όπως ανέφερε ο κ. Καΐσας, κανονικά προχωρά και η συνεργασία σε επίπεδο Υπουργείων Εξωτερικών όσον αφορά τις πλημμύρες. Η ενημέρωση είναι υποχρεωτική της μιας χώρας προς την άλλη και πόσα νερά θα κρατήσει και πόσα νερά αφήνει. Το τι έργα μπορούν και γίνονται στις χώρες οι οποίες είναι πλέον στην... από εκεί που ξεκινάει το ποτάμι, επίσης καθορίζονται με λεπτομέρειες καθορίζονται αυτά. Άρα η συνεργασία σε επίπεδο Υπουργείων Εξωτερικών επίσης είναι ξεκάθαρα τι υποχρέωση έχει το ένα και το άλλο Υπουργείο. Λοιπόν, με αυτή την έννοια είμαστε σε πάρα πολύ καλή και ξεκαθαρισμένη άποψη τι οφείλει να κάνει η Βουλγαρία και τι πρέπει να δίνει πληροφορίες σε εμάς. Πέρα από την ανάγκη συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες, ένα επίσης σοβαρό πρόβλημα είναι η συνεννόηση των ελληνικών υπηρεσιών σε θέματα πλημμυρών. Όσον αφορά τις αρμοδιότητες, ξεκαθαρίζει πλέον ποιες αρμοδιότητες έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υποδομών, τα Υπουργεία δηλαδή μεταξύ τους. Λοιπόν, ποιες αρμοδιότητες έχει η Περιφέρεια, ποιες αρμοδιότητες έχει η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης των Υδάτων, τι κάνει δηλαδή, ποιες αρμοδιότητες έχουν οι Δήμοι, ποιες αρμοδιότητες έχουν διάφορες υπηρεσίες και ξεκαθαρίζεται ο καθένας γιατί είναι αρμόδιος και τι πρέπει να κάνει, ποιες είναι οι υποχρεώσεις του. Μετά το ΦΕΚ είναι θέμα σωστής εφαρμογής η αντιμετώπιση των πλημμυρών, ανέφερε ο κ. Καΐσας, καθώς προχωρούν και οι μελέτες για τα φράγματα στον Εύρο. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος που φτάσαμε σε αυτό το σημείο να βγει το ΦΕΚ και να ξεκαθαρίσουν πλέον από εδώ και πέρα είναι θέμα εφαρμογής αυτών των αποφάσεων και καλύτερου συντονισμού πλέον. Είναι αισιόδοξο γιατί μπορούν πλέον να συντονιστούν οι υπηρεσίες, να συντονιστούν τα Υπουργεία, να συντονιστεί η Περιφέρεια, οι Δήμοι για το τι θα γίνονται. Και βέβαια μεγάλη σημασία έχει πριν γίνει η πλημμύρα. Τι μέτρα έχουμε πάρει κτλ. Σε αυτό το σχέδιο υπάρχουν φράγματα τα οποία τα ακούγαμε παλιότερα και γελούσαμε και ένα παραδείγμα είναι το φράγμα του Δερίου.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης του ενωριακού ναού Αγίου Δημητρίου στον οικισμό του Λαγούδι Δημοτήχου, ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου κύριος Δαμασκηνός εγγενίασε χθες Κυριακή των Θεοφόρων Πατέρων της 4ης Οικουμενικής Συνόδου την Αγία Τράπεζα του ανακαινισμένου ναού όπως προβλέπεται. Ο κύριος Δαμασκηνός ανέγνωσε τις καθιερωμένες ευχές για την αποκατάσταση του ιερού θυσιαστηρίου και στη συνέχεια προέστη της Θείας Λειτουργίας παρουσία πλήθους πιστών οι οποίοι παρευρέθηκαν στο εξαιρετικό αυτό γεγονός. Ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου στο Λαγούδι Δημοτήχου την Κυριακή όπου έγινε ο καθιερωμένος αγιασμός της τράπεζας που ανακαινίστηκε με τις καθιερωμένες ευχές από τον Μητροπολίτη Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου κ. Δαμασκηνό. Στην τελετή καθαγιασμού και στη Θεία Λειτουργία που ακολούθησε παραβρέθηκαν πολλοί πιστοί. Να σημειωθεί ότι τα εγγένεια του ναού έγιναν για πρώτη φορά την ίδια ημέρα πριν από 56 χρόνια, δηλαδή την Κυριακή των Θεοφόρων Πατέρων 15 Ιουλίου 1962 από τον μακαριστό Μητροπολίτη Δημοτήχου κ. Κωνσταντίνο Πούλου. Με την αφορμή αυτή καθιερώθηκε και δεύτερη πανήγυρος του Ιερού Ναού στη μνήμη των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Ο Μητροπολίτης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ντυμένος με λευκή στολή, η οποία συμβολίζει την καθαρότητα και την αγνότητα, καθαγίασε την ανακαινισμένη τράπεζα με το καθιερωμένο τυπικό της Εκκλησίας βάπτισμα, μύρωμα και τοποθέτησε το βασικό άμφιο τον επενδύτη πάνω στην Αγία Πλέον Τράπεζα. Ο κ. Δαμασκηνός, αφού συνεχάρει τον εφημέριο της Ανορίας Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Παπαδόπουλο και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο σχολίασε το μήνυμα της ημέρας και μίλησε μεταξύ άλλων για τη σημασία της πίστης και την αξία της αγάπης. Πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου Κύριε και κελέψας την κήπα του δαπούς εκθήν καρπούς εις τροφήν και απόλαυσιν ημετέραν ότι σπέρμασι τους τρεις παιδες και δανείλ των ευαβυλών και ευρωδιέτων λαμπροτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ και τα σπέρματα ταύτασε της διαφόρης καρπής ευλόγησον. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο αυξάνονται οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη υγεία, εάν δεν πάρθουν κάποια μέτρα προφύλαξης. Απλές συμβουλές δίνουν οι γιατροί, ειδικά για ευπαθείς ομάδες, μικρά παιδιά, αλλά και γενικά για όλο τον κόσμο, οι οποίες εάν τηρηθούν δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο απαραίτητη γίνεται η προστασία από τον ήλιο. Για το λόγο αυτό, οι γιατροί συνιστούν σε μικρούς και μεγάλους να λαμβάνουν κάποια μέτρα για την αποφυγή δυσάρεστων επιπτώσεων στην υγεία τους. Δροσερά ποτά, κυρίως νερό, ελαφρά ανοιχτόχρωμα ρούχα είναι τα πρώτα που πρέπει να κάνει κάποιος που δραστηριοποιείται έξω ή αναγκάζεται να βρίσκεται τις μεσημβρινές ώρες εκτός σπιτιού. Οι οδηγίες είναι γνωστές, αποφεύγουμε βασικά να κυκλοφορούμε σε ώρες που μεσημέρι που κάνει πάρα πολύ ζέστη, που ο ήλιος είναι κατακόρυφα, γιατί έχουμε πάρα πολλούς κινδύνους. Πρέπει πρώτον να μην κυκλοφορούμε, δεύτερον, γιατί οι θερμοκρασίες όπως καταλαβαίνετε τα τελευταία χρόνια είναι ακραίες. Να βάζει ρούχα ανοιχτόχρωμα, γιατί τα σκούρα ρούχα απορροφούν τις ακτίνες του ηλίου, άσπρα ως επιδοπλίστων, λεπτά ρούχα,
Από εκεί και πέρα να πίνει μπόλικα υγρά, γιατί όπως καταλαβαίνετε με τις πολλές ζέστες ο οργανισμός χάνει υγρά, υδρώνει πάρα πάρα πολύ, χάνει υγρά, οπότε πρέπει να πίνει πολλά υγρά, νερό κυρίως, αλλά και άλλα υγρά. Να προσέχει επίσης, γιατί μαζί με τα υγρά χάνονται και άλατα. Άρα στο φαγητό λίγο αλατάκι παραπάνω από ό,τι συνήθως. Αυτές είναι οι γενικές οδηγίες. Οι ευπαθείς ομάδες, παιδιά και ηλικιωμένοι και κυρίως όσοι παίρνουν φαρμακευτική αγωγή χρειάζονται περισσότερη προσοχή και όσο το δυνατόν λιγότερη έκθεση στον ήλιο. Τα ηλικιωμένα άτομα κινδυνεύουν και τα παιδάκια, όπως καταλαβαίνετε, κινδυνεύουν περισσότερα. Τα ηλικιωμένα άτομα παίρνουν και κάποια φάρμακα, κάποια είναι διουρητικά. Δηλαδή, τι κάνουν αυτά για να ρίξουν την πίεση, πρέπει αυξάνουν τη διούρηση με αποτέλεσμα να χάνει υγρά και όπως καταλαβαίνετε, από τη μια μεριά η διούρηση, από την άλλη ο υδρότας, μπορεί να εξαντληθούν τα άτομα αυτά και να έχουμε λιποθυμικές στάσεις και άλλα επεισόδια. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουν και τα φάρμακα που παίρνουν, να συνοηθούν τον γιατρό τους ηλικιωμένοι. Ίσως χρειαστεί να μειωθούν οι δόσεις όλων των φαρμάκων, αλλά κυρίως των διουρητικών, γιατί ρίχνουν την πίεση. Τα παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, είναι και αυτά ευαίσθητα. Δεν πρέπει και αυτά να κυκλοφορούν, να τα αφήνουν οι γονείς να κυκλοφορούν έξω τα μεγαλύτερα, να πίνουν και αυτά τα υγρά τους. Να προσέχουμε στο σπίτι πλέον να υπάρχει ή ένας ανεμιστήρας ή κλιματιστικό, αν και τα κλιματιστικά είναι λιγάκι επικίνδυνα από την άποψη ότι δημιουργούν άλλες διαταραχές στον χώρο. Ένας ανεμιστήρας πολλές φορές που δεν φυσάει κατευθείαν στα άτομα είναι πιο καλός, γιατί ανακυκλώνει τον αέρα με αποτέλεσμα δίνει το αίσθημα δροσιάς. Είχαμε περιστατικά πέρυσι θερμοπληξιών εδώ στην περιοχή. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο κάποια λίγα περιστατικά υπάρχουν. Αλλά δεν είναι πολλά αυτά. Αν ο κόσμος κρατάει τις οδηγίες, δεν έχουμε. Αλλά επειδή σας είπα, οι θερμοκρασίες είναι ακραίες, αν δεν προσέχουμε τα φάρμακά μας, κάποιοι μπορεί να πάθουν. Οπότε πρέπει να μπουν κατευθείαν σε ένα νοσηλευτικό χώρο, κέντρο υγείας, νοσοκομείο, να πάρουν τα υγρά τους, τα άλατά τους, να αντιμετωπιστούν, να παρακολουθηθούν. Γιατί μπορεί να έχουμε και πυρεξία. Δηλαδή, χάνουμε υγρά, καθόμαστε πολλές ώρες στον ήλιο, μπορεί να λιποθυμήσουμε, να έχουμε εμετούς, αίσθημα ζάλης. Όσον αφορά αυτούς που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, τα υγρά αλλά και τα συχνά διαλύματα είναι προστατευτικά για την υγεία τους, όπως ανέφερε ο κύριος Κυριάνης. Πρώτον, με μπόλικα υγρά και συχνά διαλύματα. Έτσι. Να μην κάθεσαι σε ένα χώρο, παράδειγμα. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που κάνει πάρα πολύ ζέστη. Φούρνοι, εργοστάσια κλπ. Πρέπει, σας είπα, και τα υγρά να προσέχουν και να κάνουν κάποια διαλύματα, να είναι οι συνθήκες από την πλευρά της διοίκησης κάπου υποφερτές, να υπάρχει κλιματιστικό αν γίνεται, ανεμιστήρας άμα γίνεται, αλλά δεν κάνει να είμαστε πάρα πολλές ώρες σε ακραίες θερμοκρασίες. Με μια σειρά δραστηριοτήτων, ο Σύλλογος Άθλος Ορεστιάδας θα δώσει το δυναμικό αθλητικό παρόν στις εκδηλώσεις Συνάντηση Νέων Άρδας 2018. Ο στόχος της συμμετοχής αυτής είναι να έρθουν τα παιδιά και οι νέοι πιο κοντά στο άθλημα του βόλι, αλλά παράλληλα να παίξουν και να διασκεδάσουν στο πανέμορφο παραποτάμιο τοπίο όπου διεξάγονται οι εκδηλώσεις του Άρδα. Με ποικίλες αθλητικές δράσεις για παιδιά και εφήβους θα συμμετέχει ο Άθλος Ορεστιάδας στη Συνάντηση Νέων Άρδας 2018. Έχουμε την χαρά φέτος, το καλοκαίρι του 2018, να φιλοξενούμαστε στο φεστιβάλ του Άρδα 2018, ο σύλλογος του Άθλου Ορεστιάδας. Θα συμμετέχουμε με ένα περίπτερο στο οποίο θα υπάρχει διαφημιστικό υλικό και άνθρωποι του άθλου για τυχόν απορίες που θα έχουν οι καλεσμένοι του φεστιβάλ, οι παρευρίσκοντες του φεστιβάλ του Άρδα, για οποιαδήποτε απορία έχουν. Καλούμε τον κόσμο να περάσει, να γνωρίσει και τον άθλο από κοντά, για οποιαδήποτε απορία έχουν. Και έχουμε επίσης τη χαρά να διοργανώνουμε κάποια αθλητικά δρόμενα από Πέμπτη μέχρι και Κυριακή. Με πρωταγωνιστή το άθλημα του βόλεϊ θα γίνουν αγώνες για μικρούς αθλητές και αθλήτριες στο πανέμορφο χώρο όπου διεξάγονται οι εκδηλώσεις. Στόχος των δραστηριοτήτων αυτών είναι να έρθουν οι νέοι σε επαφή με το άθλημα στο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων εκδηλώσεων του Άρδα. Θα ήθελαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ο οποίος θα παρευρεθεί στην εκδήλωση του Άρδα ότι υπάρχουν δραστηριότητες για όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα οποία αφορούν το βόλεϊ. Είναι κάτι πρωτοποριακό που κάνουμε εδώ για την περιοχή μας. Την Πέμπτη θα κάνουμε μπαλούν βόλεϊ, το οποίο θα είναι για μικρά παιδιά ηλικίας 5 με 7. Θα διδαχτούν λίγο το βόλεϊ, πώς είναι, τι ακριβώς μπορούν να μάθουν μέσα από το βόλεϊ με μπαλόνια όμως.
Παρασκευή θα έχουμε το smash volley, το οποίο είναι κάτι πάνω στο volley, ένα καινούριο, ας το πούμε, αντικείμενο, το οποίο είναι πολύ διασκεδαστικό για τα παιδιά και θα θέλαμε όλα τα παιδιά όσα θα παρευρεθούν εκεί να πάρουν μέρος σε αυτό. Και αφορά ηλικίες από 7, 8 μέχρι 11 και έχουμε και, και το Σάββατο την Κυριακή το grass volley, το οποίο είναι βόλεϊ πάνω στο γρασίδι και αφορά παιδιά ηλικίας μεγαλύτερα, τα οποία και αυτά από 8 μέχρι 11, 12 μπορούν να κάνουν ομάδες 3-4 παιδιών και ας έρθουν να συμμετέχουν όλα εκεί σε αυτό που θα κάνουμε, σε αυτό που διοργανώνει ο Άθλος Ορεστιάδας. Ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Άθλος Ορεστιάδας Γιάννης Καράς μιλά για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε μετά τις τελευταίες αρχιερεσίες, τις μετεγγραφές και τους στόχους της ομάδας. Εδώ και λίγες ημέρες έχει εκλεγεί το νέο ΔΣ του Άθλου Ορεστιάδας. Το νέο σχήμα έχει τον ίδιο πρόεδρο, τον κύριο Τσολοκίδη Γεώργιο. Απαρτίζεται και από παλιά μέλη και από νέα στελέχη. Οι θέσεις όλες έχουν καλυφθεί των εφόρων των Ακαδημιών. Όλοι μαζί αυτή τη στιγμή έχουμε δηλώσει και η προσπάθειά μας θα είναι για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα του Άθλου, του Συλλόγου και για το καλό του αθλήματος του βόλεϊ στην πόλη της Ορεστιάδας. Θα ανακοινώνουμε τις επόμενες ημέρες όλες τις καινούργιες δραστηριότητες που θα κάνουμε. Ήδη έχουμε τις μεταγραφές στην ομάδα των ανδρών, τις οποίες ανακοινώνουμε κάθε τρεις και λίγο, δηλαδή έχουμε ανακοινώσεις για νέες μεταγραφές της ομάδας. Και αυτό στο οποίο ευελπιστούμε είναι ότι και η ομάδα των ανδρών θα πρωταγωνιστήσει με σκοπό αυτή τη φορά να προσπαθήσει να πετύχει ακόμη και την άνοδο στην Α1 και τα υπόλοιπα τμήματα βεβαίως, όπως και το κομμάτι των γυναικών με νέο προπονητή τον κύριο Τεμελούδη, να είναι σε καλύτερη μοίρα από τις τρεις προηγούμενες χρονιές και να έχουμε καλύτερες επιτυχίες, περισσότερες επιτυχίες και πολύ ανάπτυξη, πολύ περισσότερη ανάπτυξη στα τμήματα των Ακαδημιών του Άθλου Ορεστιάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες χρονιές. Για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα να πάρουν βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολούμενοι, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί του ΤΕΟΣ ΕΤΑΑ. Το βοήθημα θα δοθεί όπως σου προβλέπει σχετική απόφαση που υπογράφηκε από το Υπουργείο Εργασίας. Με απόφαση που υπογράφηκε από το Υπουργείο Εργασίας, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα λήψης βοηθήματος ανεργίας σε αυτοαπασχολούμενους, δηλαδή δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς του ΤΕΟΣ ΕΤΑΑ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, παρότι οι εργαζόμενοι κατέβαλαν εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ, ήδη από το 2011 δεν είχαν τη δυνατότητα ένταξης. Το επίδομα θα χορηγείται για χρονικό διάστημα 3 έως 9 μηνών, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης του δικαιούχου και αν έρχεται στο ποσό των 360 ευρώ το μήνα. Θα καταβάλλεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΕΔ μετά από έλεγχο των προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τη Δημοτική Τηλεόραση Ορεστιάδας. Ακολουθούν οι ανακοινώσεις και η πρόγνωση του αυριανού καιρού από το weather.gr. Καλό σας βράδυ.